Τώρα για την εξέλιξη της κακοκαιρία που πλήττει τις τελευταίες ώρες μεγάλο τμήμα της χώρας μας θα μας ενημερώσει ο Κλέαρχος Μαρουσάκης που είναι στο στούντιο. Κλέαρχη, πού βρισκόμαστε? Συνεχίζονται για χιονοπτώσεις προς τα ανατολικά επιρροτικά τμήματα, κυρίως θα λέγαμε προς την περιοχή της Σέβειας, της βιωτία και εδώ στην Αττική. Έχουμε κατά διαστήματα χιονοπτώσει κυρίω στα βόρεια και βορειοανατολικά τμήματα. Έτσι λοιπόν, τι επόμενε ώρε, όπω μπορούμε να δούμε και στον χάρτη μα, θα επιμείνουν τα φαινόμενα, κυρίω θα λέγαμε από το ύψο των σποράδων και πιο νότια, η Ανατολική και Νότια Θεσσαλία κατά διαστήματα, η περιοχή τη Αντικοβιωτία, η Εύβοια, η Ανατολική Πελοπόννησο, ακόμη όμω και η περιοχή τη Κρήτη σε πολύ πολύ χαμηλά υψόμετρα. Αύριο όμω, μετά και τι πρωινέ ώρε, θα αρχίσουν σιγά σιγά τα φαινόμενα να υποχωρούν και από τα βόρεια προ τα νότια, θα περιοριστούν στην περιοχή τη Κρήτη και λίγο πριν το μεσημέρι θα έχουμε μεγάλα διαστήματα με λιουφάνεια σε αρκετέ περιοχέ. Στην Αττική τώρα να σταθούμε λίγο. Καταλαβαίνουμε, μα είπε ότι έχουμε χιονοπτώσει στα βόρεια προάστια. Επομένω, επειδή οι θερμοκρασίε είναι χαμηλέ, θα έχουμε ζήτημα με τον παγετό. Ακριβώς. Το βράδυ και το πρωί, αύριο. Ακριβώ. Γιάννη, νωρί το πρωί θα έχουμε παγετό και ίσω έχουμε κάποια χιονόστωση προ τα βόρεια-βορειοανατολικά τμήματα. Γιατί θα επιμείνουν οι χιονοπτώσει κυρίω προ τα κεντρικά, ανατολικά και βόρεια τμήματα. Του νομού λίγο πριν το μεσημέρι όμω και εδώ θα επικρατήσει η λιοφάνεια, θα ανέβει και λίγο η θερμοκρασία. Και θα απαλλαγούμε από τη χιονόστρωση και από από αυτό. Σε φεύγουμε πλέον από αυτόν τον κίνδυνο, απομακρύνεται αυτό ο κίνδυνο. Ε, τελειώνει ο χειμώνα εδώ, Κλέαρχε, γιατί φέτο δεν λέει να τελειώσει. Δυστυχώ, Γιάννη, δεν τελειώνει Όχι. ο χειμώνα. Θα ανέβει η θερμοκρασία λίγο προ τα μέσα τη εβδομάδα. Προ το άλλο Σαββατοκύριακο όμω μα έρχεται και πάλι έτσι μια ισχυρή ψυχρή εισβολή. Νεότερα βέβαια στοιχεία θα δώσουμε τι επόμενε ημέρε για να σταθεροποιηθούν και λίγο τα προγνωστικά δεδομένα.